Θέλω στο σημείο αυτό να φωνάξουμε τη βοήθεια του κοινού. Οπα. Το οποίο σήμερα αποτελείται από το πρωτότυπο, από το Δημήτρη και τη Μέρη. Ελάτε, Δημήτρη και Μέρη. Οι οποίοι κάτι σου έχουν ετοιμάσει για τον χρόνο που υπολείπεται. Η Μέρη σήμερα είναι πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Σοβαρά τώρα. Και ο Δημήτρη είναι πολύ όμορφο. Σήμερα πάρα πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε. Η Μέρη δεν με τρομάζει, ο Δημήτρη με τρομάζει. Μα είναι τρομακτικό αυτό το σπίτι. Μην τρομάζει, κάτι λέει ετοιμάσει. Λοιπόν, τι έχετε ετοιμάσει, κορίτσια και αγόρια. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα παιχνίδι. Που θα λέμε μία φράση εμείς, δηλαδή θα λέω εγώ ένα κομμάτι της φράσης, ένα άλλο κομμάτι ο Δημήτρης, αλλά θα καταλήγει σε εσάς φράση και να την κάνετε ό,τι θέλετε. Για να δω αν μπορώ να τα παίξω. Δηλαδή, τεστ. Το όνομα. Έχω να ξεκινήσουμε. Εντάξει, okay. Ωραία. Εγώ θα ξεκινήσω και εσύ μετά, για να πηγαίνει έτσι μου ψυχαναγκαστική. Ωραία. Η χειρότερη δουλειά που έχω κάνει στην τηλεόραση είναι. Αποκλείεται τι αυτό θα με βάλεις να κάνεις. Είναι ντροπή. Είμαι στοχοποιημένος. Ντροπή. Αφού το έχω κάνει με κάποιους ανθρώπους. Να, σε αυτό είμαι πολύ συντηρητική. Πες κάτι έξυπνο, ξέρω εγώ. Δεν έχει γίνει ακόμα, πες. Αυτό πρέπει να είναι ποιο το καλύτερο που δεν έχει κάνει. Το καλύτερο δεν έχει γίνει. Πες εσύ, το χειρότερο δεν έχει γίνει ακόμα. Τι συγχαίρω με αυτές τις απαντήσεις. Κάτσε, δεν άκουσα την ερώτηση. Καλύτερα να πεις, δεν θέλω να απαντήσω γιατί το θεωρώ άκουσο. Το έχω κάνει στην τηλεόραση είναι. Ποιος πρέπει να απαντήσει τώρα. Να, θα πάρω, θα πάρω τη βοήθεια του. Η χειρότερη δουλειά που κάνει εγώ στην τηλεόραση. Ωραία. Ωραία. Τις προηγούμενες εκλογές. Δεν περίμενα να. Έχει τέτοιο ποσοστό η Χρυσή Αυγή. Εύκολο ήταν αυτό. Ναι. Σχεδόν προβοκατόρ. Ο καλύτερος μου φίλος. Από το χώρο είναι. Ο Κώστας ο Κόκλας. Αχ, είσαι τόσο ωραία, είσαι αυτοσύρια. Αν ο γιος μου μου έλεγε. Τελευταία είναι αυτή. Τελευταία. Αν ο γιος μου έλεγε. Όταν μεγαλώσει. Ότι άφησε έγκυο την κοπέλα του. Θα. Γινόταν η γιαγιά. Θα καθόμουν να γίνω γιαγιά ακριβώς, η Ειρήνη. Τι να κάνω. Ρένια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.